Η μεσαία κατηγορία των on-off έχει υψηλότατο ανταγωνισμό και η KTM έχει τους περισσότερους εκπροσώπους σε αυτήν την ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία. Αυτό εδώ είναι το νέο 790 Adventure του 2024 και δεν είναι μια άγνωστη μοτοσυκλέτα, τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ωστόσο αυτή εδώ έχει πάρα πολλές αλλαγές. Για την ακρίβεια έχει όλες τις αλλαγές του 890 που ξεκινάμε φυσικά από το γεγονός ότι έχει 20% περισσότερη αδράνεια για να στρίβεις με τον γκάζι, όπως λέει η KTM, το οποίο θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Μέχρι τότε βέβαια να προσέξετε ότι παραμένει το ρεζερβουάρ αυτό για το οποίο τόση αρθογραφία έχει γίνει από εμάς. Έχει παιδευτεί η KTM για να το βγάλει στην παραγωγή και το γεγονός ότι πλέον άλλοι ανταγωνιστές πηγαίνουν στους προμηθευτές και ζητάνε ακριβώς την ίδια λύση με τον ίδιο τρόπο κατασκευής, απλά αποδεικνύει ότι κάτι καλό είχαν βρει εξ αρχής. Βρισκόμαστε στην φιλόξενη πλατφόρμα του Open TV. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά ευθύς αμέσως. Το 790 Adventure είναι μια πολύ σημαντική μοτοσυκλέτα για ολόκληρη την κατηγορία των μεσαίων on-off, καθώς εισήγαγε εκ νέου την υψηλή τεχνολογία και την μεγαλύτερη επένδυση του τμήματος R&D στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για μια περίοδο η μεσαία κατηγορία είχε πάψει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τμήματων R&D, όπου ξεκάθαρα το βάρος έπεφτε στα μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα. Με το πρώτο 790, η KTM απάντησε στον ανταγωνισμό φέρνοντας μια μοτοσυκλέτα με καινοτόμες λύσεις και μακρά περίοδο δοκιμών. Αποτέλεσε τη βάση για τα εξαιρετικά επιτυχημένα 890 Adventure που μαζί με την έκδοση R έθεσαν τον πύχη από πλευράς εξοπλισμού και απόδοσης στη μεσαία κατηγορία. Με την αύξηση του ανταγωνισμού, η KTM θεώρησε πως το 790 οφείλει να επιστρέψει για να καλύψει το φάσμα σε ένα πιο προσιτό επίπεδο τιμής, αλλά μη θέλοντας να κάνει βήματα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά το επίπεδο της εξέλιξής του, το πρίκησε με όλες τις αλλαγές που στο μεταξύ είχαν γίνει στο 890. Ταυτόχρονα αύξησε την γκάμα της στις Adventure μοτοσυκλέτες, όπου πλέον έχει τα περισσότερα μοντέλα από κάθε άλλο κατασκευαστή και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Χαρακτηριστική αλλαγή για το νέο 790 Adventure είναι η αύξηση κατά 20% της αδράνειας με προσθήκη βάρους στο στρόφαλο που πρώτη φορά είδαμε στο 890. Το νέο 790 έχει όλες τις αλλαγές του 890 προσαρμοσμένες στον κυβισμό του και έτσι ξεχωρίζει από κάθε άλλο μοντέλο με το οποίο μοιράζεται το κινητήρα. Οι αλλαγές αυτές είναι προνόμιο δικό. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να θυμηθούμε πώς και γιατί είχε τοποθετηθεί ο βαρύτερος στρόφαλος του 890 και με ποιο σκοπό. Όλοι όσοι εργάζονται στην KTM είναι αναβάτες, ακόμη και σε κάποια βοηθητική θέση να απασχολούνται, η εταιρεία τους προτρέπει να καβαλούν τις μοτοσυκλέτες της και φροντίζει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτές. Στο τμήμα marketing, που είναι διπλανά γραφεία με το τμήμα ανάπτυξης, είχαν οργανώσει λοιπόν μια κοινή βόλτα με όλους τους αγωνιζόμενους και τους πρεσβευτές τους, όπως είναι ο Chris Bertz, που πολύ γρήγορα κατέληξε σε έναν κανονικό αγώνα, γιατί τα στελέχη στο τμήμα ανάπτυξης των Adventure είναι πρώην αγωνιζόμενοι και οι ίδιοι. Είναι πρωταθλητές στο Six Days και αναβάτες με περγαμηνές. Έχω οδηγήσει με έναν από αυτούς τον Yogi, που είναι στην KTM πριν από τον Beerer και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε το θρυλικό Adventure 950 στην πρώτη του φωτογράφηση. Εκείνο ήταν το πρώτο, αυτό που ξεκίνησε τα πάντα και εξαιτίας του είμαστε τώρα εδώ να μιλάμε για μεγάλες μοτοσυκλέτες στο χώμα. Μαζί βέβαια ξεκίνησε και τη φήμη περί εξοπιστίας, που προς τιμή της KTM τότε είχαν προσθέσει ένα χρόνο εγγύησης σε όλους τους ιδιοκτήτες, ώστε να προλάβουν να λύσουν όλα τα προβλήματα χωρίς να χρεωθεί κανείς. Οι αφήσεις του Yogi κοσμούσαν το παιδικό μου δωμάτιο και έφτασαν να οδηγήσω μαζί τους στις στέγες της Βοσνίας, στα χώματα της Πορτογαλίας, αλλά και στις σκήτες των ξεροπόταμων στην Άπακτο, βλέποντας πως στα 64 του παραμένει ένας από τους ταχύτερους αναβάτες. Με μια τέτοια μαγιά λοιπόν ανθρώπων συγκεντρωμένοι, όπως έχουν βγει όλοι μαζί στα βουνά οδηγώντας παράλληλα όλα τα adventure μοντέλα, μέχρι να καταλήξουν σε έναν άτυπο αγώνα, τα συμπεράσματα δεν γίνεται παρά να καταλήξουν σε αποφάσεις. Έψαχναν ήδη την κατεύθυνση ώστε να αλλάξουν τον τρόπο οδήγηση του 790, θεωρώντας πως είχαν πάει πολύ κοντά στην εντούρο σχολή, όπου όσο πιο πολύ οδηγείς με ροή, τόσο πιο καλό αγώνα κάνεις. Όμως σε μια βαρύτερη μοτοσυκλέτα που είναι πιο κοντά στην κατηγορία ραλί και με τελείως διαφορετική κατανομή βάρους, χρειάζεσαι τη συνεργασία του γκαζιού για να είσαι ξεκούραστος. Ανοίγοντας τον γκάζι στην έξοδο με ένα κινητήρα που έχει περισσότερη αδράνεια, το γυροσκοπικό φαινόμενο τονίζεται περισσότερο και η μοτοσυκλέτα στρίβει πιο εύκολα με λιγότερη δύναμη από τον αναβάτη.
αφαίρεσαν βάρος από τις μάζες που κινούνται στον κάθετο άξονα και το πρόσθεσαν στις μάζες που περιστρέφονται, όπως ο στρόφαλος και οι νέοι αντεκραδασμικοί άξονες που είναι στρατηγικά τοποθετημένοι σε απόσταση μεταξύ τους, ώστε η επίδρασή τους να απλώνεται και να καλύπτει σε ύψος τον εμπρός τροχό αντί να είναι συγκεντρωμένη στο ύψος του εμπρός άξονα. Το 790 με τον ελαφρώς μικρότερο κυβισμό εναντί του 890 επωφελείται ακόμη περισσότερο των παραπάνω αλλαγών και σε προσκαλεί να ανοίξει γενναία τον γκάζι στην έξοδο, σηκώνοντας μια μεσότητα τη μοτοσυκλέτα δίχως σκόπο, πλαγιάζοντας αμέσως για την επόμενη στροφή. Αυλή εισαγωγής και σώματα ψεκασμού Ντελόρ των 46 χιλιοστών έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και ο NOx sensor που έχει τοποθετηθεί φροντίζει για τη σωστή καύση με οποιαδήποτε βενζίνη, παρόλο που η συγκύηση στο 12,5:1 δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή για αυτόν τον κινητήρα. Στόχος είναι το 790 να βάζει βενζίνη από κάνιστρο στη μέση του πουθενά, αν χρειαστεί, και να μην παρουσιάζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχοντας ταξιδέψει μαζί του μέχρι τα σύνορα της Ουκρανίας από χώμα, όπου πολλές φορές βάλαμε βενζίνη αμφίβολης ποιότητας, ξεκινώντας από τη δική μας εδώ στην Ελλάδα, πριν δοκιμάσουμε τις υπόλοιπες βαλκανικές, το 790 δεν είχε ποτέ κάποιο ζήτημα τηρώντας τα μεγάλα διαστήματα σέρβις που προτείνει η KTM. Το σημαντικό κληροδότημα των ακριβότερων μοντέλων στο πιο προσιτό 790 Adventure είναι το πακέτο των ηλεκτρονικών που υποστηρίζεται από μια προηγμένη μονάδα 6 αξόνων. Μέχρι πριν από μια πενταετία, οι μοτοσυκλέτες της κατηγορίας είχαν φθηνότερες μονάδες 5 αξόνων και πλέον με την πρόοδο και την εξέλιξη των ηλεκτρονικών χρησιμοποιείται εδώ εκείνο που κάποτε έμπαινε μόνο σε ακριβά superbike. Με την ύπαρξη της προηγμένης IMU μονάδας που υπολογίζει τη θέση της μοτοσυκλέτας στο χώρο, έχουμε Cornering Traction Control που ρυθμίζεται ως προς τον βαθμό παρεμβατικότητας και προσαρμόζεται αυτόματα με την κλίση της μοτοσυκλέτας, ενώ φυσικά απενεργοποιείται και τελείως. Το ABS επίσης λαμβάνει υπόψη την κλίση της μοτοσυκλέτας και ο αναβάτης μπορεί εύκολα να προσαρμόσει κάθε πτυχή των ηλεκτρονικών μέσα από ένα εύκολο στην πλοήγηση μενού στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη χρησιμοποιώντας τους νέους εργονομικούς διακόπτες. Επίσης, νέος μονόδρομος και υποβοηθούμενος συμπλέκτης κάνει από μόνος του τα πράγματα εύκολα για τα ηλεκτρονικά, καθώς διαχειρίζεται με άνεση την πρόσθετη ροπή και επιτρέπει γενναία κατεβάσματα σχέσεων χωρίς αποσταθεροποίηση του πίσω τροχού, στην περίπτωση που ο αναβάτης θέλει να οδηγήσει κρατώντας τη μοτοσυκλέτα συνέχεια στις υψηλές τροφές ακόμη και κατά το φρενάρισμα. Με διαδρομή 200 χιλιοστών, η αναρτήση WP Apex είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία του 790, σε συνδυασμό με το πλαίσιο από κράμα χρωμίου μολυβδενίου που χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως ενεργό τμήμα. Ακόμη και αν το μεγάλο ρεζεβάρ των 20 λίτρων είναι γεμάτο βενζίνη, η ευελιξία του 790 είναι δεδομένη, όπως και η ευκολία με την οποία κινείται στο χώμα. Η τοποθέτηση του αμορτισέρ πίσω έχει μελετηθεί ώστε να επιτρέπει ένα πιο χαμηλό ύψος έλας στα 840 χιλιοστά, ενώ φυσικά η KTM έχει διάφορες αναλλακτικές, ξεκινώντας όμως από μια μελετημένη θέση οδήγησης που ευνοεί τη σωστή στάση του σώματος, είτε κάθεσαι για ώρα στη σέλα, απολαμβάνοντας την αυτονομία που ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα, είτε είσαι όρθιος οδηγώντας το χώμα. Εκτός δρόμου, το 790 είναι μια μοτοσυκλέτα που θα βοηθήσει τον αναβάτη να κάνει τα πρώτα του βήματα με ασφάλεια, αφήνοντας το περιθώριο για διόρθωση λαθών, ενώ θα υποστηρίξει πλήρως το ρυθμό οδήγησης ενός πιο έμπειρου. Σε αυτή την περίπτωση, όπου οι μικροπτώσεις είναι αναπόφευκτες, καθώς όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα σε εκτός δρόμου χρήση, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες, η πολύ καλή προστασία που προσφέρει η ποδιά και τα πλαστικά που δεν επηρεάζονται από χαρακές και γρατζουνιές προσμετρούνται στα πλεονεκτήματα που οι πιο έμπειροι αναβάτες θα πρέπει να συνεκτιμήσουν. Φτιαγμένο για να είναι μια προσιτή μοτοσυκλέτα αλλά ταυτόχρονα πλήρως εξοπλισμένη και με δυνατότητα να έχει ακριβώς
ότι και οι μεγαλύτερες σε κυβισμό και ακριβότερες λύσεις, το 790 Adventure ξεχωρίζει ως ένα ιδιαίτερο σύνολο στη μακρά λίστα των μεσαίων on-off. Δείτε την πλήρη δοκιμή του, καλύπτοντας όλο το φάσμα χρήσης και με πολλά ταξιδιωτικά χιλιόμετρα στο περιοδικό μοτό. Ενώ μη χάσετε και τη συμμετοχή του στο φοβερό και τρομερό Mega Test on-off. Την σύνοψη του υπέρτατου αυτού συγκριτικού μπορείτε να την παρακολουθήσετε ανατρέχοντας εδώ, στην ενότητα μοτό, στην φιλόξενη πλατφόρμα του OpenTV.